Συγχαρητήρια. Πρωτιά, κύπελο. Απόψεις θέλω για αυτή η εκδήλωση που έγινε αυτό το πρωτάθλημα. Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες που συμμετείχαν σε αυτό το τουρνά και τα παιδιά εδώ, τον κύριο Μπουρτσουκλή, τον κύριο Κυριακόπουλο και τον κύριο Μπακογιαννάκη. Πραγματικά αυτό που γίνεται στον ΟΜΟ και με το γήπεδο και όλες τις εγκαταστάσεις αυτές είναι πρωτόγνωρο για την Τρίπολη. Ήταν πολύ καλό το τουρνά, πολύ καλές οι ομάδες. Ευτυχώς δεν είχαμε καθόλου τραυματισμούς, μικροί παίχτες. Πολύ καλά, όλα πολύ καλά. Άριστα σε όλες τις διοργανώσεις. Το έπαθλο που δεν είναι σημαντικό, το σημαντικό είναι ο αγώνας. Όλο άψογο. Επειδή έχω πάει και εντάξει, τόσα χρόνια εντάξει δεν είμαι, έχω πάει και σε άλλες πόλεις, έχω τέτοιο. Εντάξει, τα παιδιά το ζούνε, το βασικό είναι το ζούνε. Το ζούνε, τα αγαπάνε, είναι πρώην αυτής και ο Γιάννης και ο τέτοιος μαζί με τον Γιάννη. Δεν γνώρισα τον Γιάννη από τα πρώτα 5-5 που υπήρχαν στην Ελλάδα τέτοιο. Αλλήμουν δηλαδή και κάθε χρόνο με υγεία να είναι καλά και τα παιδιά να μας προσέχουν αυτά και είναι χώρος άθλησης για όλο τον κόσμο. Για όλα τα παιδιά του κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και του χρόνου και πάνω απ' όλα υγεία. Μην ξεχνάτε τον κύριο Γκόλ σήμερα. Είναι σημαντικό, ναι. Το σημαντικό είναι ότι ξεκινήσαμε, ναι, ξεκινήσαμε να παίρνουμε τα πρωταθλήματα τώρα. Ξεκινήσαμε στο τέλος τα πιάτα μας, έτσι. Εντάξει, ευχαριστούμε και εσάς. Μην ξεχάσω που είστε, σίγουρα εσένα προσωπικά, που είστε παντού και όσο μπορείτε και του χρόνου να είστε ακόμα πιο πολύ με τις δύσκολες συνθήκες αυτές που υπάρχουν. Για να παρακολουθείτε και εσείς να αναγνωρίζετε και την προσπάθεια των παιδιών. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο τουρνουά. Όλες οι ομάδες πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ καλές, ανταγωνιστικές. Έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο τουρνουά, όπως ξαναλέω. Κάναμε μια καλή πορεία που δεν το περιμέναμε να πάμε τόσο καλά. Τη διασκεδάσαμε. Πήγαμε με σκοπό να περάσουμε καλά και να παίξουμε καλά. Καταφέραμε να φτάσουμε ψηλά, να φτάσουμε στη δεύτερη θέση. Είμαστε χαρούμενοι. Αλλά είμαστε χαρούμενοι που έγινε τόσο ωραίο τουρνουά αυτό. Πόσο σημαντικό είναι πέρα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και παιδιών που ασχολούνται με το τοπικό ποδόσφαιρο, με τους συλλόγους, να αγωνίζεται και σε τέτοια τουρνουά και να ξεφεύγουν λίγο από την. Ναι. Είναι πιο διασκεδαστικό. Φεύγεις από τους δημούς της ομάδας της καθημερινής προπόνησης και χαλαρώνεις εδώ στο 5-5, διασκεδάζεις πιο περισσότερο. Αυτό. Πες μας κάτι για τον Τάκιο του Ζευκυλή. Έχεις μια πολύ καλή χρονιά πέρυσι στο Α τοπικό. Ομάδες έχουν ενδιαφερθεί για σένα. Έχουμε κάτι από το εξωτερικό, κάτι ακούσαμε. Ήταν κάποια πράγματα που δεν μπορούσα να έχω κάνει, αλλά λόγω τρίτης ηλικίας που έρχεται, δυσκολεύομαι πολύ να αποφασίσω. Άρα, κοιτάμε πρώτα το σχολείο και μετά το ποδόσφαιρο.